Και θα μιλήσουμε και θα τραγουδήσουμε και με το Σταμάτη και με τη Σπύρα Σπύρα. Λοιπόν, να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, διότι ο Χρήστος Νέζος έχει μαζί του έναν σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό που κάνει καριέρα στο εξωτερικό μεγάλη. Κάτοικος Παρισίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό πάρα πολύ, τον Γιώργο Χωραφά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Φέη. Εδώ στο ΜΕΤ στη Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε και όπως είπατε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα σπουδαίο ηθοποιό, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό κοινό αλλά και στο αμερικάνικο κοινό και στο Hollywood. Είναι ο Γιώργος Χωραφάς. Δεν τα λέω καλά κύριε Χωραφά? Δεν τα λες καλά. Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια ο λόγος που ο κύριος Χωραφάς είναι στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πολύ σημαντικός. Είναι σημαντικό όντως και να ξεκινήσουμε έτσι όπως το έθεσες, Φέη μου, και να πούμε ότι μια ομάδα τριών ατόμων. Πρέπει να τα πει ο Χωραφάς, θα τα πει. Αμάν ρε Χρήστο, θα ανάψει και να κάνω να μιλήσει. Μα είναι δυνατόν. Καλούμε ανθρώπους για να μιλήσουμε εμείς. Λοιπόν, ωραία, πάμε να τα πει. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λοιπόν ομάδα που λέγεται Gastronomy Team. Οι οποίοι αποτελείται καταρχή από την Στέλλα Καραγιαννίδου. Να θα το πω. Στέλλα Καραγιαννίδου, κάνετε ένα παν. Η Στέλλα Καραγιαννίδου. Ω, κύριε Χωραφά, εδώ έχουμε. Θα πάμε. Γιάννη, όχι, να παίξει. Άννη Καλογιάννη και ο Παναγιώτης Σοφιάδης. Καλημέρα. Μαμά, αυτό. Στην ομάδα Gastronomy, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι κάνουν αυτή η ομάδα. Κάνουν, οργανώνουν μεγάλους δείπνους για πάρα πολύ κόσμο που μαγειρεύει κάποιος σπουδαίος. Κάποιος γνωστός σε έναν τομέα και υπάρχει ένας σκοπός. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα έρθουν σε αυτό το δείπνο, τα χρήματα που θα δώσουν θα πάνε κατευθείαν στο σκοπό. Γιατί έχουν βρει sponsors για τα πάντα, όλα τα έξοδα και τα υλικά του φαγητού και έτσι όλη η προσφορά πάει σε έναν σκοπό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση στην παιδοκαρδιολογική μονάδα του ΑΧΕΠΑ. Ευχαριστώ που είπατε αυτά τα δύσκολα λόγια. Γιατί το λέμε αυτό τώρα και λέει παιδοκαρδιολογική μονάδα, ναι, μάλιστα. Βάζαμε στοίχημα, Φέη, με τον κύριο Χωραφά. Σήμερα Κρήτη λοιπόν στη Θεσσαλονίκη θα μαγειρέψει ο ίδιος ο Χωραφάς 4 πιάτα. Και όποιος θέλει μπορεί να βρεθεί εκεί και να δοκιμάσει την κουζίνα του Γιώργου Χωραφά. Υπάρχει, φαντάζομαι, μία πρόσκληση. Πόσο κοστίζει? 50 ευρώ. 50 ευρώ. Και πού, σε ποιο μέρος? Λεζαζού. 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 Που έχει θέα όλη τη Θεσσαλονίκη, είναι πάνω στη θάλασσα. Μας έχουν καλωσορίσει πάρα πολύ εγκάρδια. Κόσμος και το ρεστοράν, βέβαια. Το ρεστοράν Λεζαζού. Και μαγειρεύουμε. Τα 4 πιάτα λοιπόν τι θα έχουν? Γιώργο, ξέρεις να μαγειρεύεις εσύ? Μαγειρεύεις μόνος στο σπίτι στη Γαλλία, στο Παρίσι? Ναι, βέβαια, αναγκαστικά. Έχω Αμερικανίδα γυναίκα. Ναι. Οπότε τι, οι Αμερικανίδες δεν τρώνε, δεν μαγειρεύουνε? δεν μαγειρεύει πολύ η Αμερικανίδα. Πολύ κακό χιούμορ. Όχι, μαγειρεύει. Η γυναίκα μου εντάξει. Αλλά μαγειρεύει χάλια, κατάλαβα. Καταπληκτικές. Τι χάμπουργκερ σου φτιάχνει? Εκτός από κάνει πολύ καλό μεξικάνικο, μεξικάνικα, φαχίτας, τέτοια πράγματα και σαλάτες από την Καλιφόρνια. Είναι από την Καλιφόρνια η γυναίκα μου. Ναι. Όλα τα άλλα τα κάνω εγώ. Τα κάνεις εσύ. Τυχερή. Πώς είναι η ζωή στο Παρίσι, φαντάζομαι καλύτερη από ό,τι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Για την ώρα. Έρχεται και εκεί η κρίση? Έχουμε και εκεί κρίση. Η κρίση, όλο αυτό είναι κάτι που έχει αρχίσει σαν καρκίνος και τρώει σιγά σιγά τα... Της Ευρώπης όλα τα σωστικά, Διαβάσα σήμερα ότι ο Ερίκ Καντονά, ο παλιός ποδοσφαιριστής, φλερτάρει με τη θέση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Θέλει να είναι υποψήφιος, λέει. Ο Ερίκ Καντονά, σήμερα βγήκε η είδηση αυτή. Σήμερα βγήκε η είδηση. Ναι. Εντάξει. Είναι καλός. Έτσι κι αλλιώς, καλά, είχε μια ιδέα πριν από ένα χρόνο. Λέει, αν βγάλουμε όλοι τα χρήματά μας από τις τράπεζες, τι θα γίνει? Ας το κάνουμε λοιπόν. Βέβαια δεν το έκανε κανείς, ούτε μου φαίνεται εκείνος το έκανε εκείνη την ημέρα. Αλλά όταν το είπε αυτό, γίνηκε πανικός. Ακόμα και κατέβηκε το χρηματιστήριο. Ναι. Αλλά όντως, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτές οι τράπεζες πρέπει να χωρίσουν τις δραστηριότητες τους. Υπάρχει μια δραστηριότητα που μας χρειάζεται και μια άλλη που μας σκοτώνει. Λοιπόν,
Πολλοί λένε ότι οι τράπεζες δημιούργησαν την κρίση αυτή. Αυτό που αφήσαμε τις τράπεζες να γίνουν, δηλαδή η νομοθεσία που άλλαξε, που άφησε τις τράπεζες να κάνουν τα πάντα σε χρηματιστικό επίπεδο. Ποια είναι η γνώμη των Γάλλων για την Ελλάδα και για τους Έλληνες? Κοίταξε, όπου ο κόσμος είναι ενημερωμένος, καταλαβαίνουν ότι έχει πέσει ο ελληνικός λαός σε μία παγίδα η οποία υπάρχει ο φόβος να πέσουν κι άλλοι λαοί, ακόμα και οι Γάλλοι, ίσως όχι αμέσως, θα περάσουν άλλοι πριν, αλλά έχουν καταλάβει ότι βλέπουν, κοιτάνε τους Έλληνες σαν πειραματόζωο. Και με πολύ συμπάθεια οι πιο πολλοί, μερικοί που δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, τραγουδάνε στο τραγούδι του «Ο Έλληνας είναι τεμπέλης και δεν πληρώνει, τους φόρους του, φοροδιαφυγή και όλα αυτά», που πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ίσως είναι ένα πρόβλημα από την τουρκοκρατία, που να μην βοηθάς το κράτος ήταν μαγιά, ήταν κάτι που ήταν αντιστασιακό. Μάλιστα. Τώρα το πρόβλημα είναι γιατί ο λαός συνεχίζει να βλέπει το κράτος σαν εχθρικό. Ωραία, δεν είναι το κράτος. Κάτι τελευταίο εγώ να σε ρωτήσω. Δικό μας. Μακριά από την κρίση. Επειδή εσύ τώρα είσαι ένας Έλληνας πραγματικά που ζεις στο εξωτερικό, ουσιαστικά είσαι σαν μόνιμος κάτοικος Γαλλίας και σαν Γάλλος λειτουργείς, έχεις κάνει διεθνή καριέρα, έχεις πρωταγωνιστήσει σε ταινίες αγγλόφωνες, γαλλόφωνες, ισπανόφωνες, με πολύ μεγάλη επιτυχία, διεθνείς παραγωγές. Έχουμε ταλέντο εμείς οι Έλληνες, σαν ηθοποιοί, σαν τραγουδιστές, σαν οι καλλιτέχνες οι Έλληνες, έχουν ταλέντο, θα μπορούσαν δηλαδή, αν έχουν δοθεί οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες και οι συνθήκες, να έχουν έτσι αναγνωριστεί διεθνώς όπως εσύ. Απέραντο ταλέντο, απέραντο και πάρα πολλά. Δηλαδή, οι άνθρωποι με ταλέντο στην Ελλάδα, που τη γνωρίζω από έξω, αλλά συνέχεια ανακαλύπτω νέα ταλέντα, καταπληκτικά, και βεβαίως είναι τουλάχιστον στο επίπεδο των καλύτερων στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γαλλία. Βεβαίως δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες, δεν υπάρχουν αρκετές ευκολίες, συνθήκες για να μπορούν να αντίσουν αυτά τα ταλέντα. Αλλά να ευχαριστήσουμε. Δεν είναι μόνο στην τέχνη, είναι παντού. Πάρα πολύ. Είμαστε μια μικρή χώρη. Μικρή χώρα, και σαν μικρή χώρα υποφέρουμε. Σωστό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό το χρόνο και για τη σύνδεση. Να πούμε ότι ο σκοπός για τον οποίο ταξίδεψε από τη Γαλλία ο Γιώργος Χωραφάς και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ σημαντικός. Θα μαγειρέψει στο Λεζαζού, θα μπορέσετε να απολαύσετε 4 πιάτα και το κρασί. Η πρόσκληση κοστίζει 50 ευρώ και τα χρήματα αυτά θα δοθούν στην παιδοκαρδιολογική μονάδα του ΑΧΕΠΑ για την επέκτασή της. Για την επέκταση, χειρουργική επέκταση ακριβώς. Και ήρθε με πολύ μεγάλη χαρά ο Γιώργος Χωραφάς, φαίνεται, γιατί ήταν και 5 χρόνια. Είναι ενθουσιώδης. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Καλή επιτυχία σε όλα. Και δώσει και ένα φιλί στην όμορφη και ταλαντούχα κόρη σου. Έχει μια πολύ όμορφη κόρη ο Γιώργος Χωραφάς. Και ένα γιο που πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Χωραφάς γεννήθηκε στη Γαλλία, είναι όμως Έλληνας. Έχει δύο παιδιά, μιλάνε και τα δύο ελληνικά. Να πούμε. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Με τη γυναίκα του. Καλή επιτυχία. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν,